Από άποψη διπλωματικής υπάρχουν δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι το γενικό, δηλαδή πώς πρέπει διπλωματικά η Αθήνα να αντιμετωπίζει, να δρά δηλαδή, σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Το πώς δηλαδή πρέπει να καταγγέλει την τουρκική επεκτατική ρητορική και πρακτική. Αυτό είναι ένα γενικό ζήτημα στο οποίο θα με βρεις υποστηριχτή της πιο ενεργούς και δραστήριας διπλωματίας. Το δεύτερο ζήτημα είναι τακτικού χαρακτήρα, είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ αυτή, στη Μαδρίτη. Για λόγους που είναι προφανείς, ποιες είναι οι προτεραιότητες, οι εταίροι και οι μεγάλοι εταίροι που δίνουν τον τόνο, κυρίως οι ΗΠΑ, θέλουν να εστιάσουν όλες τις συζητήσεις πάνω στο ουκρανικό, για λόγους που είναι προφανείς. Και βεβαίως ειδικότερα στο ζήτημα που έχει να κάνει με την ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας. Άρα δεν είναι σκόπιμο η Ελλάδα να βάλει ζήτημα σε αυτή τη φάση, αυτή τη στιγμή. Δεδομένου ότι είναι η Τουρκία που εγείρει αντιρρήσεις, εγείρει εμπόδια στην ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών. Φρόνιμο και σκόπιμο είναι να αφήσει να εξελιχθεί η κόντρα ανάμεσα στους μεγάλους παίκτες και στην Άγκυρα. Και να είναι εξαιρετικά προσεκτική, γιατί και αυτό μπορεί να συμβεί που ετοιμάζομαι να πω, μήπως οι Αμερικανοί και άλλοι Ευρωπαίοι, κυρίως οι Γερμανοί και οι Βρετανοί, θελήσουν να στείλουν το λογαριασμό μιας, ας το πούμε έτσι, ενός ανταλλάγματος που θα δώσουν στον Ερντογάν στην Ελλάδα. Δηλαδή να του δώσουν πράγματα, ανταλλάγματα στο ελληνοτουρκικό μέτωπο για να κάμψουν τις αντιρρήσεις τους σε σχέση με την ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας. Αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Και αυτό θα έπρεπε να έχει αποτελέσει αντικείμενο ελληνικών διπλωματικών παρεμβάσεων παρασκηνιακά και προς την Ουάσιγκτον και προς το Βερολίνο και προς το Παρίσι και προς ενδεχομένως και τη Ρώμη. Δεν λέω το Παρίσι, το λέω καταχρηστικά, γιατί το Παρίσι είναι ας το πούμε θετικά διακείμενο και δεν θα το έκανε, και προς το Λονδίνο βεβαίως, για να μην σου πω και προς όλες τις χώρες της πρωτεύουσας των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, ότι δεν θα ανοιχθούμε την παραμικρή προσπάθεια να διασυνδεθεί το ζήτημα αυτό με τα ελληνοτουρκικά. Να διασυνδεθεί εννοώ. Mm. Και ότι εάν γίνει κάποιο είδους τέτοια προσπάθεια, να ξέρετε ότι θα είναι η Ελλάδα που θα εμποδίσει την ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών. Δηλαδή, μην κάνετε κάτι, γιατί αν νομίζετε ότι μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα φορτώνοντας το λογαριασμό στην Ελλάδα, θα το βρείτε μπροστά σας. Αυτό έπρεπε να έχει σταλεί ως μήνυμα. Έχει σταλεί. Εκ των προτέρων. Από ό,τι γνωρίζω, όχι. Μπορεί να μην γνωρίζω. Άρα τι σε, κάνει, είμαι... τι σε κάνει να είσαι, θα το πω, με την ορθή διπλωματική διαδικασία, ας τους μεγάλους παίκτες να κάνουν, να το πω σχηματικά, τον καυγά για τη Φιλανδία-Σουηδία, όταν εκ προημίου σου λέω εγώ θα έπρεπε να το θέσεις με το που ξεκινάνε, παιδιά, κοιτάξτε, η συζήτηση είναι αυτή, όπως το είπες, Ουκρανία-Φιλανδία-Σουηδία. Εντάξει, αλλά λάβετε υπόψη σας, επειδή δύο μήνες, τρεις τώρα, με κάθε τόνο μας απειλούν, ξεχάστε οποιαδήποτε συζήτηση για οτιδήποτε άλλο. Γιατί να μην το θέσεις. Αυτό θα έπρεπε να έχει ήδη σταλεί ως μήνυμα παρασκηνιακά στις χώρες που δίνουν τον τόνο. Mm. Δεν χρειάζεται να το βάλει και να απασχολεί στη Σύνοδο. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Νομίζω ότι σαφές. Δεν κάνω λάθος. Νομίζω δηλαδή η εμπειρία σου μετράει εδώ. Ναι. Η εκτίμησή σου είναι πού οδηγούμαστε. Δηλαδή ο Κιλιτζάρογλου σήμερα βγήκε ακόμη πιο ολτρακέντρο. Άστον τον Κιλιτζάρογλου. Μην τον πολύ υπολογίζεις. Παίζει ένα ρόλο με την έννοια ότι διαμορφώνει και αυτός από την πλευρά του έναν ατόνο στην αντιπολίτευση, αλλά δεν είχαμε αυταπάτες. Δεν είναι η πρώτη φορά. Ο Κιλιτζάρογλου έχει αυτές τις αντιλήψεις, γιατί οι κεμαλιστές
μπορεί να έχουν αντιρρήσεις για μια σειρά ζητήματα, όπως η επέμβαση στην Λιβύη, επιφυλάξεις για τη Συρία, επιφυλάξεις για το θέμα του Καυκάσου, όλα αυτά τα νεοοθωμανικά, αλλά σε σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο πρωτοστατούν και διεκδικούν μάλιστα να είναι βασιλικότερη του βασιλέως. Συγγνώμη, εσύ δεν έχεις αυταπάτες στην Ελλάδα, υπάρχουν αυταπάτες, θα φύγει ο Ερντογάν, θα έρθει κάτι ποιότερο. Με συγχωρείς. Εντάξει, για όποιον δεν θέλει να βάζει το κεφάλι στην άμμο, να γίνεται σοφοκάμιλος, στο νόμι, αλλά επειδή έχουμε και μια ηλικία, δηλαδή έχουμε ζήσει τον τουρκικό επεκτατισμό από τη δεκαετία του 70, όταν ξεκίνησε η σύγχρονη φάση της ελληνοτουρκικής διένεξης, ποιοι ήτανε? Ο Ερντογάν ήτανε. Έλατε. Στα ίμια και πιο πριν. Η εκτίμησή σου είναι λοιπόν ότι πώς μπορεί να πάει το πράγμα στο ΝΑΤΟ? Γιατί φαντάζομαι ότι δεν εκτιμάς ότι ο Ερντογάν θα αποφύγει και η σύμβουλή του την αναφορά στην Ελλάδα και την Κύπρο. Δεν έχει σημασία αν θα κάνει αναφορά, γιατί ο Ερντογάν, αν κρίνω και από τη δήλωση του Καλίνη, η οποία στράφηκε εναντίον της Δύσης, εναντίον της δυτικής τάξης πραγμάτων, και ότι και η Ουκρανία έχει ευθύνες και η Δύση έχει ευθύνες για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Τουρκία είναι με το ένα πόδι στη Δύση. Το άλλο πόδι είναι αλλού. Την τεχνολογία 5G χθες μάθαμε ότι την έδωσε στην Κίνα. Και αυτό είναι κόκκινη γραμμή για τους Αμερικανούς. Είναι σαφές ότι ο Ερντογάν έχει βάλει την Τουρκία σε μια άλλη ρότα. Οι Αμερικανοί έχουν την ψευδέστηση, γιατί ευσεβείς πόθους είναι στην πραγματικότητα, ότι αν σε ένα χρόνο από τώρα ο Ερντογάν χάσει τις εκλογές και αποχωρήσει, φύγει από την εξουσία, η Τουρκία θα γυρίσει στο δυτικό Μαντρί. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η Τουρκία έχει αποπλέψει. Δεν εννοώ ότι έχει αποπλέψει μάλιστα οριστικά. Γιατί δεν έχει αποπλέψει το πολιτικό της σύστημα. Έχει αποπλέψει ως κοινωνία, ως κοινωνικός σχηματισμός. Αρκεί να δει κανείς τις νοοτροπίες και τις τάσεις που υπάρχουν μέσα στην τουρκική κοινωνία. Δηλαδή, μπορεί στην Ελλάδα να είχαμε αντιαμερικανισμό μετά το 1974 λόγω της δικτατορίας και της εισβολής στην Κύπρο, αλλά αυτό ήταν πολιτικού χαρακτήρα αντιαμερικανισμός. Ο τουρκικός αντιαμερικανισμός, ο αντιαμερικανισμός ψαρώνει ουσιαστικά την τουρκική κοινωνία, έτσι, είναι πολιτισμικός. Είναι δηλαδή πολύ πολύ βαθύτερος. Είναι πολύ πιο δομικός. Δεν έχει να κάνει με μια συγκεκριμένη πολιτική της Ουάσιγκτον, όπως είχε να κάνει ο ελληνικός. Έχει να κάνει με αυτό το οποίο λέμε δυτικό τρόπο ζωής. Η βαθιά Τουρκία έχει ξυπνήσει και δεν πρόκειται να ξανακοιμηθεί. Την ξύπνησε ο Ερντογάν. Την είχαν, ας το πούμε έτσι, εγκλωβίσει, είχαν πατικώσει την πολιτική της φωνή ο κεμαλισμός για αρκετές δεκαετίες, το όνομα του ότι πρέπει να στραφεί προς τη Δύση η Τουρκία, αλλά αυτό έχει τελειώσει, έχει ξυπνήσει και είναι εκεί και πέρα και έξω από το τι θα γίνει με τον Ερντογάν ως πρόσωπο, ακόμα και αν έρθουν οι κεμαλικοί στην εξουσία, η Τουρκία δεν θα είναι η ίδια. Η Τουρκία, δεν λέω ότι θα φύγει για τον ΝΑΤΟ κλπ. Δεν το κάνει. Είναι αρκετά ξύπνη. Θα βάλουν το ένα πόδι εκεί που είναι, δηλαδή στη Δύση, και το άλλο πόδι στον Ευρασιανισμό. Και ήδη κάνουν τις κινήσεις. Το βλέπετε με τη Ρωσία, βλέπετε τώρα με το 5G που ανέφερες, αλλά και μια σειρά άλλες κινήσεις. Η Τουρκία θέλει να αυτονομηθεί ουσιαστικά από τη Δύση. Ναι, με να έχει όλα τα πλεονεκτήματα από τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ, αλλά να έχει και όλη την ανεξαρτησία που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα της επέτρεπε η ιδιότητα του κράτους μέλους της Ατλαντικής Συμμαχίας. Είναι λοιπόν και με τον χωροφύλακα και με τον αυτοφύλακα, αν θέλεις, να πατάει σε δύο βάρκες. Θα μου πει, συνήθως όποιος πατάει σε δύο βάρκες αργά ή γρήγορα πέφτει στη θάλασσα. Μπορεί να συμβεί και αυτό.
Ο φίλος ο Κώστας λέει: καλημέρα, εξαιρετική κύριε Λιγερέ. Παρακολουθώ, λέει, καθημερινά το SL Press. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αν ο κύριος Στόλτεμπεργκ. Να τον ευχαριστήσω καταρχήν. Mm-hmm. Αν ο κύριος. Με τα καλά λόγια για το γεγονός ότι παρακολουθεί το SL Press. Αλίμονο. Όποιος ενδιαφέρει το παρακολουθεί. Λοιπόν, ρωτάει, αν ο κύριος Στόλτεμπεργκ σε αυτό το διήμερο, μέσα σε όλα τα άλλα μας, ανακοινώσει και ένα μηχανισμό αποκλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, δεν πρέπει να ψαχνόμαστε? Ναι, αν και πάντα πρέπει να κοιτάμε την κάθε πρόταση συγκεκριμένα. Δηλαδή, τι λέει? Αν κρίνουμε από αυτά τα οποία ο κύριος Στόλτεμπεργκ έχει σερβίρει κατά καιρούς, θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά απεσιόδοξοι. Δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αρνηθούμε, αφού βεβαίως εξετάσουμε. Αλλά, επαναλαμβάνω, το ενδεχόμενο να δούμε κάτι καινοφανές, κάτι το οποίο, ας πούμε, πραγματικά θα έχει ενδιαφέρον, θα έλεγα ότι συγκεντρώνει αμελητές πιθανότητες. Έτσι, άρα, εξετάζουμε την πρόταση, φέρνουμε τις αντιρρήσεις, επικαλούμενοι και αυτό το οποίο είναι λάθος το κριτήριο. Δηλαδή πώς δούλεψαν οι προηγούμενοι μηχανισμοί που μας έρβηρε ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος αν μη τι άλλο πρέπει να του συστήσουμε ένα γιατρό για να κάπως ας πούμε απαλλαγεί από τον τόσο έντονο φιλοτουρκικό σύνδρομο που διακατέχει. Εκτός αν έχει λόγους να είναι τόσο φιλότουρκος, έτσι, γιατί τα έχουμε δει. Έχουν ακουστεί και αυτά. Σωστά. Η φίλη μου η Άννα λέει: καλημέρα κύριε Λιγερέ. Επειδή έχουμε μπει σε εκλογική τροχιά και στην Ελλάδα και στην Τουρκία, πιστεύετε σοβαρά ότι σε αυτή τη φάση οποιοδήποτε Έλληνας πολιτικός και να ήταν στη θέση του κ. Μητσοτάκη έχει την πολυτέλεια να κάνει υποχωρήσεις ακόμη και αν θα ήθελε με φοβικό σύνδρομο να τις κάνει? Ανάλογα τι υποχωρήσεις εννοεί η ακροάτριά σου. Υπάρχουν υποχωρήσεις, ναι, που δεν μπορούν να γίνουν. Δηλαδή, ναι, δεν μπορεί να γίνει, να πει, θα υποκύψω στην τουρκική πίεση για αποστατικοποίηση των νησιών. Ναι, τέτοια βήματα δεν πρόκειται να γίνουν. Υπάρχουν όμως, υπάρχει μια τακτική που στην διπλωματία είναι πολύ συνηθισμένη. Δηλαδή, κρύβουν την ουσία στις λεπτομέρειες. Παράδειγμα, όταν λέμε για αποστατικοποίηση, μην φανταστείτε ότι ενδιαφέρει τους Τούρκους να φύγουν οι στρατιώτες από τα νησιά. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να φύγουν τα πυραυλικά συστήματα. Άρα, όταν λέμε αποστατικοποίηση, ο πιο σωστός όρος είναι αποπυραυλοποίηση. Γιατί οι στρατιώτες με τα τουφέκια τους και με κάτι παλιά τεθωρακισμένα και τους όλμους τους δεν είναι εμπόδιο για μια ενδεχόμενη τουρκική αποβατική ενέργεια. Άρα να βάζουν τα πράγματα στη θέση. Παράδειγμα, κάπου διάβασα ότι καταργεί η κυβέρνηση, απενεργοποιεί η κυβέρνηση τα πεδία βολής στο Αιγαίο. Ναι, στα πλαίσια λέει του μνημονίου, περίφημου μνημονίου Παπούλια Γιλμάς για ήρεμες θάλασσες το καλοκαίρι. Εγώ δεν έχω αντίρρηση να υπάρξει αυτή η περίοδος, η οποία δυστυχώς μόνο από ελληνικής πλευράς γίνεται σεβαστή, αυτό το μνημόνιο. Αυτό είναι η αλήθεια. Έχει σημασία, γιατί αν δεν υπάρχει αμοιβαιότητα, δεν υπάρχει και τέτοιου είδους δέσμευση. Και θέλω να ξέρω αν θα ενεργοποιηθούν και πάλι τα πεδία βολής όταν θα λήξει η τουριστική περίοδος. Γιατί έχουν δει τα μάτια μου πολλές φορές το όνομα μιας σκοπιμότητας με κάποιο πρόσχημα να γίνονται βήματα πίσω. Αυτό το λέω για να δείξω στη φίλη μας την ακροάτρια ότι ναι, μια χοντρή υποχώρηση δεν πρόκειται να κάνει κανένας. Για μια υποχώρηση όμως η οποία δεν είναι εμφανής στην κοινή γνώμη μπορεί να γίνουν πράγματα. Και δεν είναι τυχαία. Θέλω να αναφέρω ένα παράδειγμα. Γιατί η κυβέρνηση δεν ανακοίνωσε ποια οπλικά συστήματα έστειλε στην Ουκρανία? Γιατί δεν ανακοίνωσε? Δεν τα ανακοίνωσε ούτε καν στα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν τα ανακοίνωσε θεσμικά ούτε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Θέλω να πω, έστω σε κλειστή συνεδρίαση.
Και δεν είναι και μυστικό. Άλλωστε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας περιέγραψε περίπου. Έχεις δίκιο. Ξέρουμε ότι έστειλε πυράβλους των συστημάτων RM70. Δεν ξέρουμε αν έστειλε και έκτοξες θες. Ακούστηκε ότι έστειλε. Εγώ θέλω να είμαι επιφυλακτικός. Ακούστηκαν και για άλλα οπλικά συστήματα. Θέλω να αναρωτηθώ. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει πρόβλημα εθνικής ασφάλειας. Δηλαδή αντιμετωπίζει απειλή για την εδαφική της ακεραιότητα. Αντιμετωπίζει. Συμφωνεί όλο το πολιτικό σύστημα και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Η Ελλάδα έχει την πολυτέλεια να στερηθεί και το τελευταίο οπλικό της σύστημα. Η απάντηση είναι όχι, αφού έχουμε συμφωνήσει ότι απειλείται. Όχι. Εάν οι Αμερικανοί σου έλεγαν, άκου, στείλε τα RM70 και τους εκτοξευτές, εγώ θα σου τις αντικαταστήσω με αντίστοιχους αμερικανικούς και καλύτερης ποιότητας πολλαπλούς εκτοξευτές ρουκετών, τα MLRS, η απάντηση θα ήταν, πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να σκεφτούμε τη διπλωματική επίπτωση. Αλλά αυτή την έχουμε αποφασίσει με την πολιτική που έχουμε σε σχέση με τις ελληνορωσικές σχέσεις εννοώ. Αλλά εκεί έχει ο κύβος εχειριθεί, ο κ. Μητσοτάκης έχει πρωταγωνιστεί σε μια αντιρωσική επιλογή στο πλαίσιο της Δύσης. Δεν είναι ούτε καν στις πίσω γραμμές του δυτικού στρατοπέδου, πρώτο στατή μπροστά. Αλλά ας τα αφήσω, δεν είναι το θέμα της συζήτησης αυτής. Σε επιχειρησιακό επίπεδο θα πρέπει να πει ναι, φέρτε μας τα MLRS και πάρτε τα RM70. Και μην μας βάλετε και όριο περιορισμό που θα τα τοποθετήσουμε, γιατί θα μπορούσε να συμβεί και αυτό. Έχει ήδη συμβεί, γι' αυτό το αναφέρω. Αν συνέβαινε αυτό από επιχειρησιακής απόψεως, μιλάω δηλαδή καθαρά στο επίπεδο στρατιωτικό, θα ήμασταν και κερδισμένοι. Με την έννοια θα δίναμε λίγο πιο πεπαλαιωμένα, πιο παλιά συστήματα, θα πέραμε καλύτερα. Αλλά δεν πρόκειται περί αυτού. Και αυτό που ακούστηκε για την αντικατάσταση κάποιων τεθωρακισμένων οχημάτων από τα γερμανικά, σας πληροφορώ ότι ναι μεν έγινε τέτοια συζήτηση, αλλά οι Γερμανοί το συνέδεσαν με άλλα συμβόλαια που έχουν να κάνουν με τα θωρακισμένα. Δεν ήταν μια απλή καθάρη ανταλλαγή. Δώστε τα παλιά σοβιετικής κατασκευής και εμείς θα δώσουμε τα γερμανικής κατασκευής. Άρα... Αυτό θα ήταν πολύ καθαρό. Άρα... Συνδέθηκε με άλλα. Έτσι. Γι' αυτό προσπαθώ να απαντώντας στην ακροάτριά σας, ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες, στα μικρά γράμματα. Λοιπόν, θα κλείσω ως εξής, με βάση και το άρθρο σου. Σε αυτή την κατάσταση που λες ότι η Τουρκία έχει διακηρύξει στρατηγικά που το πάει και η προσδοκία της είναι να μην βγει χαμένη. Δεν το είπε μόνο κάποια στιγμή ο Ερντογάν, συγγνώμη σε διακόπτω. Ναι, ναι. Ότι η Τουρκία ή θα χάσει ή θα κερδίσει εδάφη. Και εγώ θα αγωνιστώ για να κερδίσει εδάφη. Γιατί μπορεί να πεις ότι ήταν μια παρόλα, ρητορική, ναι. Μια ρητορική έξαρση. Έχει ξαναϋποθεί αυτό. Και πριν από λίγες μέρες ο ίδιος ο Τσαβούσογλου είπε ότι η Τουρκία ασφιχτιά και δεν πρόκειται να εγκλωβιστεί στα σημερινά της σύνορα. Άρα και με αυτό θέλω να κλείσουμε. Πρακτικά πώς θέλω το αποκωδικοποιείς δηλαδή, για μας. Ναι, ναι. Τα λένε έτσι. Τα λένε. Δεν τα κρύβουν. Τι σημαίνει ασφιχτιά και δεν θα εγκλωβιστεί στα σημερινά της σύνορα. Θέλει λοιπόν επέκταση. Ζωτικός χώρος. Αυτή είναι η ιστορία. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε πως δεν ακούμε. Μας τα λένε. Ούτε να τα φορτώνουμε όλα στο προεκλογικό τους κλίμα, που και αυτό είναι υπαρκτό. Βεβαίως είναι υπαρκτό, αλλά αν τα άκουγα για πρώτη φορά στο προεκλογικό, θα έλεγα αν δεν μπορεί να εξυπηρετεί αυτή τη σκοπιμότητα. Επειδή όμως έχουμε ακούσει διαχρονικά και σε ανύποπτο χρόνο, είμαστε υποχρεωμένοι, αν δεν θέλουμε να πάρουμε διαζύγιο από τον ορθολογισμό,
Αν δηλαδή δεν θέλουμε να είμαστε ιδεολειπτικοί, γιατί στην Αθήνα υπάρχουν πάρα πολλοί που προσπαθούν να ερμηνεύσουν οτιδήποτε, μην ακούτε που λένε αυτό, άλλα εννοούν. Μας τα λένε και εμείς λέμε άλλα εννοούν. Και διαψεύδονται συνεχώς και επιμένουν. Τα κάνουν. Υπάρχουν και αυτοί. Για κάποιο λόγο, ιδεολειψίας, διατεταγμένη υπηρεσία, κάνουν αυτή τη δουλειά. Αλλά ένας καλοπροαίρετος Έλληνας παρατηρητής που θέλει, που δεν θέλει ούτε να είναι αντιτούρκος, ούτε πολεμοχαρής, ούτε τίποτα, οφείλει να ξέρει που πατάει. Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, και, το που πατάει προκύπτει από τα γεγονότα και όχι από τις ιδεολειψίες. Το που πατάμε με την Τουρκία το βιώνουμε 50 χρόνια τώρα. Λοιπόν, και καλό είναι αυτό το πράγμα να το ξέρουμε. Είμαστε απέναντι σε έναν ευρετικό πόλεμο, έχει ήδη ξεκινήσει, είναι εδώ ο πόλεμος, δεν πέφτουν τουφεκές. Αλλά ο πόλεμος είναι εδώ, γιατί διεξάγεται με πολλούς τρόπους ο πόλεμος. Έτσι. Το είδαμε και στον Εύρο το 2020, το είδαμε και αργότερα με το Roots Race κλπ. Ροκανίζουν την ελληνική κυριαρχία, τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και την ελληνική κυριαρχία. Το είδαμε το 19 με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να δούμε. Οφείλει λοιπόν η Ελλάδα να πάρει, να κάνει βασικές επιλογές. Ή θα πρέπει να αποφασίσει ότι, ξέρετε, εμείς θα γίνουμε μια χώρα, λένε κάποια στιγμή χρησιμοποιούν τον όρο φιλανδοποίηση. Μακάρι να ήταν φιλανδοποίηση. Εδώ μιλάμε για δορυφοροποίηση. Δεν μιλάμε για φιλανδοποίηση, αυτό που ζητάει. Λοιπόν, θα δορυφοροποιηθείς από την Τουρκία και θα εξαρτάσει από εκεί και θα ταΐζει στο θηρίο. Αν του δίνεις όσο δυνατόν λιγότερα, ή θα αποφασίσει να αντισταθείς. Με ό,τι αυτού συνεπάγεται. Και αυτού συνεπάγεται πολλά. Και στην οικονομία σου, και στον τρόπο που οργανώνεις τις ενόπλες δυνάμεις σου, έτσι, και στον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία οργανώνεται να αντιμετωπίσει. Καλά είναι οι ΛΟΑΤΚΙ κλπ. Αλλά υπάρχουν και πιο σοβαρά πράγματα. Έτσι θέλω να πω, δηλαδή, οι μοντερνιές που προέρχονται από χώρες που δεν έχουν πρόβλημα εθνικής ασφάλειας θα πρέπει να διηλίζονται από το τι χώρα είμαστε, τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Ειδικά όταν είμαστε και εν μέσω της οικονομικής κρίσης, με ένα τεράστιο χρέος που έχει περάσει το 200% του ΕΠ και το οποίο μυρίζει, ας πούμε, ακόμα και νέο μνημόνιο. Δεν λέω ότι θα συμβεί, αλλά λέω ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Βλέπετε με ενεργειακή κρίση, εμείς πέσαμε να κλείσουμε τους λιγνίτες, που ήταν στρατηγικό πλεονέκτημα. Έτσι. Και λες και είσαι η χώρα που ρυπαίνει, σιγά τη βιομηχανία που έχεις. Προσπαθώ να πω ότι υπάρχει ένας μιμητισμός. Πρέπει να σοβαρευτεί το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, πολλοί λένε, μα θα γίνουμε Ισραήλ. Απαντώ. Δεν χρειάζεται να γίνουμε τίποτα. Να παραμείνουμε Ελλάδα χρειάζεται, αλλά να διδαχτούμε. Και ναι, να διδαχτούμε από το Ισραήλ, πολλά έχουμε να διδαχτούμε. Γιατί είναι μια μικρή χώρα με γύρω αντιπάλους οι οποίοι ήταν πολύ αριθμότεροι, όπως είναι η Τουρκία, πιο μεγάλη χώρα, με περισσότερο πληθυσμό. Χρειάζεται να διδαχτούμε. Να μην είμαστε ακόμα και στον τρόπο που αγοράζουμε οπλικά συστήματα. Θυμίζει άρχοντοχωριατισμό. Αχ. Έτσι.